Ήταν Ιούνιος του 2016 στην παλιά πόλη των Χανίων, όταν Ήβη Κέσσερλι δέχτηκε επίθεση από δύο νεαρούς και χλεβαστικά σχόλια, με μοναδικό κίνητρο, όπως ισχυρίζεται, το γεγονός ότι είναι τρανς. 4 χρόνια μετά, εξακολουθεί να πιστεύει ότι η έμφυλη ταυτότητά της ήταν αφορμή για τον ξυλοδαρμό της. Οι άνθρωποι αυτοί σηκώθηκαν πάνω, άρχισαν να με απαξιώνουν με υποτιμητικά σχόλια, να μου κάνουν νοήματα να φύγω. Οπότε και εγώ εκνευρίστηκα, άρχισα να τους μιλάω έντονα και άσχημα και στο τέλος γύρισα να φύγω γιατί ήρθαν πολύ απειλητικά προς τα πάνω μου. Αλλά δεν πρόλαβα γιατί ξεκίνησε ένας αμέσως να με χτυπάει. Ήβη Κέσσερλι υπέβαλε τότε μήνυση για ξυλοδαρμό υποκινούμενο από ρατσιστικά κίνητρα, με τους δύο νεαρούς να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απρόκλητης επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού. Κατηγορήθηκε όμως και η ίδια για ψευδή καταμήνυση. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλο λόγο που κάποιος θα μου πετούσε ένα μπουκάλι στην πλάτη την ώρα που περνάω από μπροστά του. Και επειδή έχω ξαναερωτηθεί πάρα πολλές φορές σε σχέση με αυτό, επιτρέψτε μου να ξέρω εγώ καλύτερα πώς είναι κάποιος να σε υποτιμά για αυτό το λόγο, από τον τρόπο που σε κοιτάζει καταρχήν, από τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί όταν σου απευθύνεται και από τον τρόπο που σου συμπεριφέρεται. Μέλη συλλογικότητων βρέθηκαν το πρωί στα δικαστήρια των Χανίων για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην Ήβη Κέσσερλι και στον αγώνα κατά της τρανσοφοβίας και κάθε μορφής ρατσισμού και σεξισμού. Θέλω να στρέψω την προσοχή γενικά στο έμφυλο ζήτημα. Γι' αυτό και έχω τόση συμπαράσταση γύρω μου. Δεν είναι ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές. Δεν πρέπει να τις επιτρέπουμε και να θεωρούνται κανονικότητα. Οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος της Ήβης Κέσσερλι ισχυρίζονται πως σε καμία περίπτωση δεν υποκινήθηκαν από ρατσιστικά κίνητρα.